τρέχουν για να προλάβουν τα χειρότερα δήμοι της Κρήτης που δεν έχουν καταθέσει ακόμα τον προϋπολογισμό τους στην αποκεντρωμένη δίκηση Κρήτης, βάζοντας τα δυνατά τους είτε να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό είτε να κλείσουν διάφορες εκκρεμότητες. Η σχετική προθεσμία λύγει στα τέλη Μαρτίου και όσοι δεν καταφέρουν να καταθέσουν τον προϋπολογισμό τους στην αποκεντρωμένη δίκηση Κρήτης, τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με δραματικές καταστάσεις από τις αρχές Απριλίου. Αν παρέλθει αυτό το διάστημα του ενός μήνα ακόμα και δεν έχουν καταθέσει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό για έγκριση, σημαίνει ότι το μοναδικό πράγμα που θα μπορούν να κάνουν είναι να καταβάλουν τη μισθοδοσία. Δεν φαίνεται να προβλέπεται όπως παλιότερα το θέμα της εποπτείας και επιτήρησης των οικονομικών του στοιχείων από το Υπουργείο Εσωτερικών. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι κάτι τρομακτικό το ότι από 1η Απριλίου ένας δήμος έχει τον κίνδυνο να μην μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα πέρα από το να πληρώνει τους υπαλλήλους του. Εάν δεν υπάρχει προϋπολογισμός σε ένα δήμο από 1/4 μετά και αν δεν δοθεί παράταση όπως γινόταν παλαιότερα που πήγαινε μέχρι τον Μάιο ο πλασματικός προϋπολογισμός, υπάρχει πρόβλημα στην καθημερινή λειτουργία του προϋπολογισμού. Άρα δηλαδή εκ των πραγμάτων όποιος δήμος δεν έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό από 1 Απριλίου και μετά θα έχει πρόβλημα ουσιαστικής λειτουργίας, διότι καταβάλλονται πλέον μόνο οι μισθοί και τίποτα άλλο. Ναι, μεν είναι προϋπολογισμός, αλλά θα πρέπει να στοχεύει εξ αρχής στην προσέγγιση της πραγματικότητας. Υπάρχουν δεδομένα και απαιτήσεις που αν δεν εξασφαλιστούν δεν μπορείς να προχωρήσεις στη σύνταξη. Υπάρχουν μεταφορές αρμοδιοτήτων κάθε μέρα χωρίς τη συνοδεία πόρων και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ανατροπές. Η τελευταία μεγάλη ανατροπή είναι η πρόσφατα ψηφιστήσα διάταξη στο οικονομικό νομοσχέδιο στη Βουλή που αφορά γυαλούς παραλίες. Πώς θα κάνεις λοιπόν προϋπολογισμό όταν αλλάζει άρδιν όλο το σκηνικό, όλο το πεδίο? Μέχρι σήμερα ούτε ένας δήμος επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου δεν έχει καταθέσει προϋπολογισμό με τα χρονικά περιθώρια να είναι ασφιχτικά. Αντιθέτως, επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου έχουν υποβληθεί και εγκριθεί όλοι οι προϋπολογισμοί. Στο νομό Ηρακλείου δεν έχει υποβάλει κανείς δήμος. Έχουν υποβάλει άλλοι φορείς βέβαια, όπως η ΠΕΔ, η Περιφέρεια, ο ΕΣΔΑΚ και άλλοι. Αλλά από τους δήμους δεν έχει υποβάλει ακόμα κανένας. Στο νομό Ρεθύμνης έχουν υποβάλει και έχουν εγκριθεί όλοι. Στο νομό Χανίων περίπου 50-50, δηλαδή έχει εγκριθεί του Δήμου Χανίων. Και στο νομό Λασιθίου δεν έχει υποβάλει και εγκριθεί βέβαια μόνο ο προϋπολογισμός του οροπεδίου Λασιθίου. Οι υπόλοιποι τρεις έχουν εγκριθεί κανονικά. Σε ό,τι αφορά το Δήμο μας, το Δήμο Βιάνου, καταφέραμε και ισοσκελίσαμε τον προϋπολογισμό χωρίς να βάλαμε κάποια αύξηση των τελών. Υπάρχουν καθημερινές ανατροπές, υπάρχουν εκκρεμότητες που δεν έχουν αποσαφινιστεί από το Υπουργείο των Εσωτερικών. Εμείς έχουμε προχωρήσει και ολοκληρώνουμε το τεχνικό πρόγραμμα. Η Μαρία Κοζηράκη κρούει το καμπανάκι του κινδύνου, επισημένοντας τα προβλήματα που θα προκύψουν στους Δήμους από 1η Απριλίου, καθώς ζητήματα καθημερινότητας, αναπτυξιακού σχεδιασμού και γενικότερης λειτουργίας θα μπουν στον πάγο. Ακούμε και διαβάζουμε για το θέμα του Δήμου Ηρακλείου και την ανάγκη δανεισμού. Σε κάθε περίπτωση όμως ένας προϋπολογισμός που θα έρθει στην αποκεντρωμένη για να εγκριθεί και να προχωρήσει θα πρέπει να είναι κανονικά ισοσκελισμένος. Δεν μπορεί δηλαδή αυτό να γίνει υπό την προϋπόθεση ότι μπορεί να ενισχυθούν, χρηματοδοτηθούν και να ισοσκελιστούν.